έχουν οριμάσει οι συνθήκες για να προωθήσουμε ένα ριζοσπαστικό και ολοκληρωμένο σχέδιο ενδυνάμωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε χαιρετισμό του στην 35η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων και παρουσίασε τους 5 βασικούς άξονες της προωθούμενης μεταρρύθμισης, που είναι η ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων, η μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους και η αναγκαία στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών, οι συνενώσεις Δήμων και το νέο μοντέλο διοίκησης των Δήμων. Είναι πεποίθηση μου πως για να γίνουν οι απαραίτητες τομές και μεταρρυθμίσεις έχουμε ανάγκη από δύο προαπαιτούμενα. Πρώτον, τολμηρή πολιτική βούληση, την οποία νομίζω διαθέτουμε. Δεν νομίζω, διαθέτουμε. Και δεύτερον, πάνω απ' όλα χρειάζεται ευρύτατη πολιτική και κοινωνική συνένεση, την οποία είμαι βέβαιος θα έχουμε. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ανέφερε πως εκείνο που έχει πρωταρχική σημασία είναι η ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, ώστε να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από την κρατική χορηγία. Πρόθεσή μας είναι ο ανασχεδιασμός και η αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των Δήμων να είναι σε τρεις βασικές κατευθύνσεις. Την νομοθετική διασφάλιση των πόρων που τις παρέχονται από την κεντρική κυβέρνηση, την ενίσχυση της δυνατότητας των Δήμων με συγκεκριμένα μέσα να αντλούν ίδια έσοδα και τρίτον, της απλούστευσης των διαδικασιών δημοσιονομικού ελέγχου των εσόδων και των δαπανών τους. Ενώ από πλευράς ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βύρας, μίλησε για θετική εξέλιξη. Είναι με θετική εξέλιξη που είδαμε ότι τα βασικά μας αιτήματα, όπως τα έχουμε αναφέρει πολλά και σήμερα, οικονομική αυτονομία, οικονομική βιωσιμότητα, διοικητική αυτονομία, νέες εξουσίες με να έρθουν νέοι πόροι, έχουν ληφθεί υπόψη και επεξεργαζόμαστε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σε αυτές τις κατευθύνσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ακόμη ότι την επόμενη τριετία προωθούνται 1.544 έργα σε δήμους και κοινότητες, συνολικού κόστους 605 εκατομμύριων ευρώ, από τα οποία τα 430 εκατομμύρια αφορούν αστικές και περιαστικές περιοχές και τα 180 εκατομμύρια αγροτικές.